Καλύτερο τρόπο έκαναν ποδαρικό στο νέο έτος οι διαιτητές της ΕΠΣΗ, καθώς μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και ενότητας, παρουσία και των παρατηρητών αγώνων έκοψαν το βράδυ της Δευτέρας την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο ξενοδοχείο Αστόρια. Η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση για το 2019 είχε γιορτινό χαρακτήρα για την διαιτητική οικογένεια του Ηρακλείου, που όλοι μαζί με σχεδόν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΗ έδειξαν ότι ξεκινά μια νέα χρονιά με αισιοδοξία και πρόοδο για την ηρακλειώτικη διαιτησία. Το πρόσωπο βέβαια της εκδήλωσης ήταν ο μέγας χορηγός της ΕΠΣΗ Αντώνης Παπαδάκης και η εταιρεία PWM Medical, μοιράζοντας μπουφάν σε όλους τους διαιτητές και τους παρατηρητές αγώνων της ΕΠΣΗ. Έτσι, μετά την χορηγία των επίσημων εμφανίσεων των διαιτητών του Ηρακλείου, ο κ. Παπαδάκης έντυσε και τους διαιτητές και τους παρατηρητές με μπουφάν, επιβεβαιώνοντας την ανεκτίμητη προσφορά τους στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Το πιο βασικό αυτό που θέλω να βλέπω είναι ομόνοια, συνεργασία σε όλους τους τομείς και σε όλους τους συνδέσμους. Είναι ευτυχία μου να βοηθάω την ΕΠΣΗ Ηρακλείου και παράλληλα το Σύνδρομο των Διαιτητών και Παρατηρητών, διότι πάλι επαναλαμβάνω. Χωρίς την ΕΠΣΗ, χωρίς τη βοήθειά τους, χωρίς διαιτητές, δεν μπορούν να διεξαχθούν ερασιτεχνικά μάτς στο Ηράκλειο. Άρα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε από όπου μπορούμε σε αυτό το θεσμό. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό, τον Αντώνη Παπαδάκη, τον άνθρωπο παράγοντα, φιλάνθρωπο, που για άλλη μια φορά αποδεικνύει με πράξεις το ότι αγαπάει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αγαπάει τους διαιτητές, αγαπάει τους παράγοντες, αγαπάει τους παρατηρητές. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα σε ένα γκρίζο περιβάλλον που ζει η πατρίδα μας, η χώρα μας, που αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε είναι η βία, είναι το ξύλο, είναι τα στημένα, είναι όλα αυτά τα άσχημα που λέμε στο ποδόσφαιρο, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να προσπαθεί για τον ερασιτέχνη παράγοντα, για τον ερασιτέχνη διαιτητή και κυρίως για την ενότητα όλων αυτών που αποτελούν το ποδόσφαιρο. Επίσης, ο ηρακλειώτης παράγοντας και επιχειρηματίας δεν έμεινε εκεί, καθώς μοίρασε ένα σεβαστό ποσό στα μέλη της διαιτητικής οικογένειας της ΕΠΣΗ, που ήταν η τυχερή της Βασιλόπιτας. Να τονίσουμε επίσης ότι μετά από πρόταση του κυρίου Παπαδάκη, την πίτα έκοψαν μαζί ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζόρτζογλου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βασίλης Κοκκινάκης και ο αρχιδιαιτητής Γιώργος Ιωαννίδης. Ήταν μια επιθυμία του φίλου του Αντώνη, ΕΠΣΗ και Σύνδεσμος, να κόψουμε μαζί την πίτα, γιατί όπως είπε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και πράγματι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, γι' αυτό ήταν και μια ένδειξη, ένα μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους διαιτητές, με τους παρατηρητές, με το Σύνδεσμο και προχωράμε όλοι μαζί για να βοηθήσουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όσο μπορούμε περισσότερο.